εξοντωτικό πρόστιμο για συμβολική κινητοποίηση ενάντια στο κλείσιμο υποκαταστήματος τράπεζας στην περιοχή δόθηκε στον Αγροτικό Σύλλογο του Τριγώνου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Γιώτη Ζησίδη. Κύριε Ζησίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, δεν συμμορφώνεστε. Δεν συμμορφώνεστε. Και απειλείται τη δημόσια υγεία, αυτό λέει η κυβέρνηση. Και γι' αυτό, επειδή οργανώνουμε συναθρήσεις με γύρω των 5 ατόμων, πληρώνουμε πρόστιμα των 3.000 ευρώ. Mm-hmm. Τόσα λείπουν από την κυβέρνηση μάλλον. Και αν πήγαιναν και σε μονάδες εντατικής θεραπείας, θα έλεγε κανείς κάπου θα πιαναν τόπο, έτσι. Κάπως πρέπει να πληρώσουν τις ιδιωτικές κλινικές που επιτάσσουν αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Κύριε Ζησίδη, πείτε μας λίγο από την αρχή, τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς συνέβη. Εμείς όπως ανακοινώσαμε σαν Αγροτικός Σύλλογος Τριγώνου και με δελτίο τύπου που στείλαμε την προηγούμενη Τετάρτη, προβήκαμε την Παρασκευή που ήταν η τελευταία ημέρα λειτουργίας. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι πάρθηκε απόφαση αναστολής του κλεισίματος του υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στα Δίκαια. Είχαμε προβεί σε μια συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας από αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Τριγώνου για να διαμαρτυρηθούμε για το κλείσιμο του υποκαταστήματος της Τράπεζας στα Δίκαια που θα γινόταν αρχικά στις 20 Νοέμβρη. Mm-hmm. Εδώ κύριε Ζησίδη, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, οι αγρότες το ξέρουν πολύ καλά, ότι ουσιαστικά η Πειραιώς αντικατέστησε την Αγροτική Τράπεζα, έτσι, συγχωνεύτηκε, εξαγόρασε την Αγροτική Τράπεζα. Δηλαδή είναι κρίσιμα τα καταστήματα της Πειραιώς στις περιοχές τις αγροτικές. Μιλάμε για μια τράπεζα που όπως όλες τις άλλες τις έχουμε χρυσοπληρώσει τα τελευταία 12 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, το 2008 πρέπει να ήταν το πρώτο πακέτο των 28 δις ευρώ που δόθηκαν στις τράπεζες και ακολούθησαν όλα τα υπόλοιπα. Μιλάμε για τον διάδοχο συγχώνευση της Αγροτικής Τράπεζας που εξαγοράστηκε από την Πειραιώς με απόφαση της τότε συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ Δημάρ το 2012 που πήρε όλα τα υγιή δάνεια και βέβαια να θυμίσουμε και τις μορφές πίεσης που άσκησε τότε στους αγρότες με τις πιέσεις, με τις δεσμεύσεις των ενισχύσεων που έκανε σαν τράπεζα, γιατί οι ενισχύσεις των αγροτών μπαίνουν πλέον στην Πειραιώς, τότε έμπαιναν στην Αγροτική. Μιλάμε για την τράπεζα που συναλλάσσονται καθημερινά οι αγρότες και οι συνταξιούχοι αγρότες και της περιοχής. Mm-hmm. Μάλιστα. Πόσο κρίσιμο να υπάρχουν υποκαταστήματα. Αυτονόητη δηλαδή η κινητοποίησή σας, η αντίδρασή σας. Το κλείσιμο της σημαίνει ότι σχεδόν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, μιλάμε για το Τρίγωνο, μιλάμε για μια περιοχή που στην κυριολεξία είναι ένα απέραντο γυροκομείο, γιατί και οι συνταξιούχοι και οι αγρότες στο 80% του πληθυσμού είναι άνω των 60 ετών, πλέον θα αναγκάζονται να κατεβαίνουν στο υποκατάστημα της Πειραιώς στην Ορεστιάδα για τις συναλλαγές τους. Μιλάμε ότι πολλοί κόσμος δεν έχει δικά του μέσα μεταφοράς, θα πρέπει να κατεβαίνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν υπάρχει, η συγκοινωνία είναι ελάχιστη, πλέον υπάρχει ένα δρομολόγιο των ΚΤΕΛ. Καταλαβαίνετε και εν μέσω πανδημίας τι σημαίνει αυτό, τι συνωστισμός θα επικρατεί τόσο κατά τη μεταφορά όσο και στο υποκατάστημα της Πειραιώς στην Ορεστιάδα. Mm-hmm. Και μιλάμε για μια περιοχή που οι δομές υγείας είναι υποδιάλυση. Υπάρχει απλά ένα κέντρο υγείας στο Τρίγωνο που η υπεράνθρωπη προσπάθεια των γιατρών και των νοσηλευτριών το κρατάει όρθιο, τίποτε άλλο, να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Απέναντι σε όλα αυτά εμείς προχωρήσαμε σε μια συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας που με βάση αυτή μας ήρθε το πρόστιμο των 3.000 ευρώ για οργάνωση συνάθρησης των 20 ατόμων όπως γράφηκε μέσα. Μάλιστα. Ενώ δεν ήσασταν ούτε καν 20 από ό,τι μας είπατε. Εντάξει, το πρόστιμο γράφτηκε λίγο πολύ επί 4 mm-hmm. ο αριθμός. Μάλιστα. Τον πολλαπλασιασμό σε αυτές τις περιπτώσεις τον ξέρει η κυβέρνηση. Την αφαίρεση τη χρησιμοποιεί για τα νοσοκομεία.
Ναι. Η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι ότι για το πρόστιμο, όπως και για όλες τις άλλες διώξεις, υπάρχει φυσικός ηθικός αυτούργος και δεν είναι άλλος από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι που έφερε αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα που εφαρμόστηκε μετά το 67 και το 73 ξανά τώρα για απαγόρευση συναθρήσεων. Η κυβέρνηση είναι που έφερε το συνδικαλιστικό νόμο ακολουθώντας όλες τις άλλες κυβερνήσεις των αγροτοδικείων, γιατί δεν τα ξεχνάμε και αυτά. Και φαίνεται ότι και στην περιοχή μας, όπως και σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Ήπεθρο, ενώ τα προβλήματα οξύνονται, ενώ όλες οι δομές στην περιοχή μας είναι υποδιάλυση, στην περιοχή οργιάζουν με τις ευλογίες της κυβέρνησης οι έμποροι, οι βιομήχανοι και οι τραπεζίτες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα πρόσφατο με τους έμπορους και τους εκοκιστές, όπου από τους βαμβακοπαραγωγούς, που είναι μια από τις κύριες καλλιέργειες της περιοχής, πήραν το βαμβάκι στα 35 λεπτά. Δεν άφησαν στους παραγωγούς ούτε για ένα λεπτό να χαρούν για την καλή σοδιά που είχαν με τον κόπο και τον υδρότα τους, φυσικά, με τις εξευτελιστικές τιμές που υπήρχαν. Την ώρα που οι αγρότες, οι κάτοικοι της περιοχής γενικότερα, πρέπει να οργανωθούν γύρω από τον Αγροτικό Σύλλογο Τριγώνου, πρέπει να οργανωθούν συνολικά γύρω από τους αγροτικούς συλλόγους, οι αγρότες και τις ομοσπονδίες, να παλέψουν με βάση τις ανάγκες τους για να τους μένει ένα μεροκάματο, να υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις ώστε να μπορούν να κάτσουν στα χωριά τους και όχι να φύγουν στην ανεργία, να φύγουν για το μεροκάματο στις πόλεις και στο εξωτερικό. Εκεί που την ώρα που πρέπει όλοι να οργανωθούν, να μην κάνουμε βήμα πίσω απέναντι στα δικαιώματά μας, προσπαθεί η κυβέρνηση με αυτό το νομοσχέδιο και με αυτές τις μεθόδους να μας τρομοκρατήσει, να μας κάνει να σκύψουμε το κεφάλι. Βέβαια, εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Λέμε στους αγρότες καθαρά ότι άμα σκύψουμε το κεφάλι τώρα θα μας το κόψουν και δεν θα μπορέσουμε να ξανασηκώσουμε ανάστημα. Mm-hmm. Αν δεν κάνουμε το βήμα μπροστά σήμερα, να παλέψουμε με βάση τις ανάγκες μας, να μπορούμε να παραμείνουμε στους τόπους μας, στο τρίγωνο συγκεκριμένα, να μπορούμε να παλέψουμε για να μας μένει ένα αξιοπρεπές μεροκάματο με βάση τη δουλειά μας, με βάση την παραγωγή μας, δεν θα φύγουμε όλοι στην ανεργία. Θα μας διώξουν κλωτσιδών από τα σπίτια και από τα χωράφια μας. Λοιπόν, κύριε Ζησίδη, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένα κύμα συμπαράστασης προς το σύλλογό σας και από άλλους φορείς και από άλλα σωματεία, απαιτώντας να πάρθει πίσω αυτό το πρόστιμο που ζητάνε 3.000 από τους αγρότες, που δεν έχουν να φάνε σήμερα, και μάλιστα από το δικό σας το πρόσωπο, έτσι, σαν διοργανωτή εφαρμογή του νόμου είχαμε, επί της ουσίας. Ναι, γιατί αυτό ενημερωθήκαμε και από την αστυνομία, ότι εμείς εφαρμόσαμε το νόμο. Ποιο νόμο? Περί διοργάνωσης συναθρήσεων. Όπως σας είπα, να πάρει πίσω το πρόστιμο τώρα η ίδια η κυβέρνηση. Αυτή είναι η υπεύθυνη για το πρόστιμο, αυτή είναι η υπεύθυνη συνολικά για όλες τις διώξεις που δεχόμαστε σαν αγρότες, σαν κτηνοτρόφοι. Mm-hmm. Όλες οι συνδικαλιστικές διώξεις προέρχονται από τις κατευθύνσεις που δίνει η ίδια, που βασίζεται, όπως σας είπα και πριν, σε όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, να πάρει άμεσα πίσω το πρόστιμο. Αυτή που ουσιαστικά το δημιούργησε, που mm-hmm. το έφερε. Η ίδια η κυβέρνηση το έβαλε το πρόστιμο ουσιαστικά, δεν το έβαλε κανένας άλλος. Ακριβώς. Κύριε Ζησίδη, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Γεια σας.